You're looking good, TEDx. Σας μιλάνε κάθε μέρα για αυτήν και σας λένε ότι ορίζει τη ζωή σας, ότι καθορίζει τις αποφάσεις των πολιτικών που εσείς εκλέξατε. Αλλά δεν έχει ονοματεπώνυμο, δεν την εκπροσωπεί κανείς, δεν την ελέγχει κανείς και δεν την καταλαβαίνουμε πολύ καλά. Ο λόγος για την χρηματοπιστωτική αγορά, την παγκόσμια χρηματοπιστωτική αγορά, η οποία έχει μπει στη ζωή μας με λίγο βίαιο τρόπο τα τελευταία 2 χρόνια. Απόψε θέλω να σας μιλήσω και ίσως να διαφωτίσω λίγο τι είναι αυτό το ζώο, το τέρας που δημιουργεί τέτοια υπερκέρδη και ορίζει το πώς ζείτε εσείς και πώς ζω εγώ. Και να σας πω πώς η λειτουργία της έχει ανατραπεί μέσα από μια πλατφόρμα που έχει ήδη δημιουργήσει ανατροπή σε άλλα κομμάτια της ζωής μας, το Twitter. Η αγορά λειτουργεί με ένα πράγμα, την πληροφορία. Η πληροφορία μπορεί να είναι αληθής, μπορεί να είναι ψευδής, μπορεί να είναι μια φήμη, μπορεί να την έχει κάποιος και να μην την έχει κάποιος άλλος. Αλλά αυτό είναι το μόνο πράγμα που κινεί την αγορά. Και εμένα η δουλειά μου είναι να την βρίσκω την πληροφορία, να τη βγάζω εκεί έξω για το μέσο το οποίο με απασχολεί. Θυμάστε αυτόν τον τύπο. Το 1987 ο Michael Douglas υποδίθηκε τον Gordon Gekko, ο οποίος ήταν ο αρχιετυπικός επενδυτής της Wall Street, στην ομώνυμη ταινία, την εικονική ταινία Wall Street. Είπε πολλά πράγματα ο Gordon Gekko σε εκείνη την ταινία που μας στοιχιώνουν ακόμα, αλλά ένα πράγμα που είπε είναι ότι το πολυτιμότερο αγαθό που γνωρίζω είναι η πληροφορία. Πώς έρχεται το Twitter και επηρεάζει τη λειτουργία της χρηματοπιστωτικής αγοράς και επηρεάζει τη ζωή σας και πώς μπορείτε εσείς μέσα από αυτή την πλατφόρμα που είναι εντελώς δωρεάν, όπως ξέρετε, και δεν είναι δύσχρηστη, δεν είναι δύσκολη στην πρόσβασή της, ακόμα και αν κάποιος δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένος με την τεχνολογία, ακόμα και αν κάποιος είναι μεγαλύτερος ηλικία και νομίζει ότι έχει περάσει ο καιρός του και δεν μπορεί να τα κάνει αυτά τα πράγματα. Κι όμως το Twitter έχει φέρει μια ανατροπή σε 2 επίπεδα. Και αυτά τα 2 επίπεδα είναι αυτά που θέλω να συζητήσουμε απόψε. Το ένα είναι πώς λειτουργεί εσωτερικά η αγορά. Πώς διαχέεται η πληροφορία, πώς δημιουργείται η αληθινή, η ψευδής, η φήμη, η πραγματικά αποκλειστική πληροφορία. Το Twitter έχει δημιουργήσει προκλήσεις για ανθρώπους σαν εμένα που δουλεύω και πληρώνομαι για να την βγάζω πρώτη, στο μέσο που εργάζομαι. Αυτό έχει αλλάξει τον τρόπο που επενδύουν, που λειτουργούν οι λεγόμενοι traders, όλοι αυτοί οι στρατιώτες του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο επίπεδο που σας αφορά ακόμα περισσότερο. Το δεύτερο επίπεδο είναι ότι στο Twitter αυτή τη στιγμή βρίσκονται χιλιάδες χρήστες οι οποίοι ξέρουν τα χρηματοπιστωτικά, ξέρουν οικονομικά και είναι απολύτως διαθέσιμοι, εάν πείτε σε διάλογο μαζί τους, να σας πούν και εσάς γιατί αυτή η ιστορία ορίζει τη ζωή σας, πώς λειτουργεί, με ποιο τρόπο σας επηρεάζει. Και δεν είναι όποιοι και όποιοι. Είναι άνθρωποι σοβαροί, οι οποίοι πληρώνονται ακριβώς για αυτό το λόγο. Είναι οικονομολόγοι, γνωστός Jeffrey Sachs, σύμβουλος του πρώην υπουργού, του πρώην πρωθυπουργού, με συγχωρείτε, του πρώην πρωθυπουργού, του Γιώργου Παπανδρέου. Είναι ο celebrity economist Muriel Rubin, γνωστός ως Dr. Doom, για τις προβλέψεις του, οι οποίες τυχαίνει συχνά να είναι πολύ αρνητικές. Είναι ο Felix Salmon, τον οποίο, να μην τον γνωρίζετε, ξεκίνησε ως blogger και αυτή τη στιγμή θεωρείται από τα μεγαλύτερα μυαλά στο Twitter, σε βαθμό που τελικά τον προσέλαβε το Reuters για να εξηγεί τι συμβαίνει. Είναι ο Paul Krugman, νομπελίστας, ή όπως είχε πει ένας υφυπουργός της Νέας Δημοκρατίας προμερικών ετών, νομπελίστρια, μπλέχτηκε. Είναι πολιτική, όπως ο γνωστός πλέον, καθώς τον βλέπουμε διαρκώς, Herman Van Rompuy, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Είναι τεράστιοι παίκτες της χρηματοπιστωτικής αγοράς, όπως το CME Group, μια πλατφόρμα που διακινούνται 3 εκατομμύρια δολάρια καθημερινά. Και είναι και μεγάλοι επενδυτές, όπως η PIMCO, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες που επενδύουν σε ομόλογα κρατών. Μαθαίνουμε δυστυχώς ότι δεν επενδύουν πια σε ελληνικά ομόλογα. Οι μισητοί πλέον ή και αξιολόγησες εκπροσωπούνται στο Twitter και βγάζουν τις αποφάσεις τους δημόσια για όποιον ενδιαφέρεται. Υπάρχουν κάποιοι μυστηριώδεις τύποι επίσης στο Twitter, όπως και σε όλους τους χώρους. Ένας από αυτούς είναι ο κύριος Zero Hedge. Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι, κανείς δεν ξέρει ποια είναι η βάση του, κανείς δεν ξέρει από πού παίρνει τις πληροφορίες του. Κι όμως έχει πάρα πολλούς followers, γιατί διαρκώς ταΐζει το Twitter με πληροφορίες που αφορούν σε επενδύσεις. Και είναι και τα γνωστά σε εμάς οικονομικά μέσα μαζικής επικοινωνίας, όπως το Reuters και όπως ο καλός μου εργοδότης, το Dow Jones Newswires. Πώς τα έμαθα όλα αυτά? Ένα βράδυ στις 22 Ιουνίου, πριν λίγους μήνες,
Πριν πέσω για ύπνο, είχα μια σοβαρή πληροφορία για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Αφορούσε σε μια μαύρη τρύπα, έτσι όπως τις λέμε δημοσιογραφικά στην Ελλάδα. 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, ήταν αρκετά μεγάλη μαύρη τρύπα. Αλλά επειδή τότε ήμουν freelancer, ήμουν ελεύθερη επαγγελματίας, δεν είχα κάποιο μέσο για να δώσω την πληροφορία μου. Και έτσι την έγραψα στο Twitter και έπεσα για ύπνο, περίπου στη μία μετά τα μεσάνυχτα. Το επόμενο πρωί πρέπει να ξυπνήσω πολύ νωρίς, γιατί έγραφα εξετάσεις για το μεταπτυχιακό μου, τις τελευταίες εξετάσεις. Και είδα αυτό το απόκομα από το δικό μου Twitter στο site των Financial Times. Γιατί τις ώρες που κοιμόμουν είχε συμβεί αυτό. Αυτό είναι ένα πολύ μικρό σημειωματάκι από τους ανθρώπους που προετοιμάζουν τους traders στην αγορά συναλλάγματος. Αυτούς που συναλλάσσονται, δηλαδή, που εκτελούν τις οδηγίες που έχουν οι πελάτες και οι επενδυτές. Είτε είναι για τράπεζες, είτε είναι για μικρότερα funds και μικρότερους οργανισμούς. Αυτός, μέσα στη νύχτα, την ώρα που εγώ κοιμόμουν, έχοντας γράψει αυτή την πληροφορία, την είχε βρει, είχε γράψει ένα σημείωμα και την είχε στείλει σε όλους τους συναδέλφους του, τους traders στην αγορά συναλλάγματος, στο City του Λονδίνου. Αυτή η πληροφορία, από ό,τι μου είπαν, κίνησε την αγορά του ευρωδολαρίου. Αυτό είναι αρκετά σοβαρό και σε καμία περίπτωση δεν είχα τέτοια πρόθεση. Όμως, όταν ξύπνησα για να πάω να δώσω τις εξετάσεις μου, είχα 400 followers παραπάνω και κάποια τηλεφωνήματα από τον Bloomberg που αναζητούσαν πού είναι αυτή η πληροφορία και γιατί την είχα εγώ και δεν την είχε κάποιος άλλος. Έτυχε. Αλλά την έβγαλα στο Twitter και κίνησε την αγορά. Και κάπου εκεί αρχίζεις και συνειδητοποιείς ότι έχει υπάρξει μια μεγάλη ανατροπή στον τρόπο που διαχέεται η πληροφορία. Αν εγώ, που ήμουν άγνωστη, μπόρεσα να γράψω κάτι που κίνησε την αγορά του ευρωδολαρίου, σημειωτέων, η αγορά συναλλάγματος, το λεγόμενο FX, Foreign Exchange, είναι 4-3 εκατομμύρια κάθε μέρα. Είναι η μεγαλύτερη αγορά, η μεγαλύτερη υποκατηγορία αγοράς από όλες τις χρηματοπιστωτικές αγορές στον κόσμο. Εάν λοιπόν εγώ μπορούσα με αυτή την κίνηση να φέρω μια τέτοια ανατροπή, η οποία κράτησε ίσως και λίγα λεπτά εκείνο το πρωινό, αλλά αυτά τα λίγα λεπτά μπορεί να ήταν και δισεκατομμύρια σε επενδύσεις. Φανταστείτε πόση δύναμη έχει αυτό το μέσο. Και η δύναμή του όμως δεν έγκυται μονάχα στην διάχυση της πληροφορίας, στο ξεκίνημα της πληροφορίας, στην εμπέδωση της πληροφορίας και πως αυτή η πληροφορία μπορεί να επηρεάσει την επενδυτική θέση που έχει κάποιος. Είναι καλή και για εσάς. Για εσάς που σας έχουν πει ενδεχομένως ότι τα χρηματοοικονομικά είναι δύσκολο πράγμα, γιατί έχουν πολλούς όρους και μαθηματικά και γραφήματα και δεν τα καταλαβαίνεις. Απλώς θα σου πω για τα spreads και για το πώς τα spreads αλλάζουν την πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς επηρεάζουν το ευρώ. Στην πραγματικότητα, στο Twitter, κάθε μέρα, άνθρωποι σαν τον Uriel Rubini, ο οποίος το αγαπάει πολύ το Twitter και είναι πολύ, αναμειγνύεται πάρα πολύ, συζητούν με ανθρώπους όπως ο Jimmy Rickards, που πρόσφατα έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Πόλεμη συναλλάγματος», για τον χρυσό κανόνα. Ένα τεράστιο ζήτημα στα οικονομικά. Ούτε εγώ γνώριζα κάποτε για τον χρυσό κανόνα και κανείς δεν θα χρειαστεί ποτέ να γνωρίζει για τον χρυσό κανόνα. Όμως, αν παρακολουθήσεις αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι κάνουν debate και είναι σε ένα υψηλότατο επίπεδο, για ώρες, σε πολύ σοβαρά, δύσκολα οικονομικά ζητήματα. Οι συγκεκριμένοι διαφωνούσαν για 16 ώρες. Με αποτέλεσμα στο τέλος να λέει ο Jimmy Rickards, μήπως πρέπει να βρούμε ένα sponsor για αυτή τη συζήτηση. Στο παρελθόν θα έπρεπε να πληρώσουμε όλοι πάρα πολλά χρήματα, είτε για να κάνουμε κάποιο μεταπτυχιακό στα οικονομικά, είτε για να πάμε να τους δούμε αυτούς τους ανθρώπους σε κάποια ομιλία τους, να αγοράσουμε τα βιβλία τους κλπ. Κι όμως, ένα debate ανάμεσα σε μεγάλες προσωπικότητες για ένα πολύ σοβαρό και δύσκολο οικονομικό θέμα, δημόσια και ελεύθερο σε όλους εσάς και σε εμάς να το παρακολουθήσουμε. Αυτό είναι μια ανατροπή. Γιατί ρίχνει το τείχος που χωρίζει εσάς, που σας λένε για τα spreads και σας λένε για τις αγορές και για το πώς σας επηρεάζουν, με εκείνους που κινούν τις αγορές, που επενδύουν στις αγορές, που διαχειρίζονται 3 εκατομμύρια δολάρια για ευρώ κάθε μέρα. Αυτό ξαφνικά σας βάζει εσάς σε μια θέση πλεονεκτική απέναντι στη λειτουργία της αγοράς. Και το μόνο που χρειάζεται είναι η καλή διάθεση. Και όχι μόνο αυτό. Το σοβαρότερο πλεονέκτημα της πλατφόρμας όσον αφορά τα ζητήματα οικονομικής και χρηματοπιστωτικής είναι ότι μπορείτε απλά να ρωτήσετε. Και πιστέψτε με, υπάρχουν άνθρωποι, κάποιοι από αυτούς σας τους έδειξα λίγο νωρίτερα, υπάρχουν άνθρωποι που θα σας απαντήσουν. Ο Jeffrey Sachs, για παράδειγμα, τίνει να απαντά στους followers που έχουν πολύ απλά ερωτήματα, έστω και απλοϊκά. Γιατί είναι καθηγητής οικονομικών και βλέπει το Twitter σε μια επέκταση της αίθουσάς του στο πανεπιστήμιο. Ο Uriel Rubini, ο οποίος είναι γνωστός για τον εγωισμό του, είναι ικανός να μπει και σε τσακωμό. Το είδαμε για 16 ώρες.
αυτό είναι μια τεράστια ανατροπή, την οποία μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε προς οφελός μας. Ώστε να μην μπορεί κανείς να μας πει ότι δεν καταλαβαίνουμε, ότι δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Αλλά υπάρχουν και άλλες ανατροπές. Για παράδειγμα, δημιουργούνται κάποια sites τα οποία χρησιμοποιούν αποκλειστικά το Twitter με μηδενικό κόστος για να γίνεται ανταλλαγή πληροφορίας μέσα από το Twitter. Ανταλλαγή πληροφορίας ανάμεσα σε επενδυτές, οι οποίοι μπορεί να είναι σε τεράστιες τράπεζες όπως είναι η Deutsche Bank, μέχρι να είναι ένας επενδυτής, μικροεπενδυτής που κάθεται στο σπίτι του, στο κομπιούτερ του και προσπαθεί να βγάλει πολύ λίγα χρήματα για να υποστηρίξει το εισόδημά του. Το StockTwits, για παράδειγμα, λειτουργεί με τον εξής τρόπο. Όπως το Twitter, συνήθως τα θέματα για να μπουν σε ένα index χρησιμοποιούμε την τρίλιζα, το λεγόμενο hashtag. Το StockTwits λειτουργεί με τη χρήση του συμβόλου του δολαρίου. Ποια καλύτερη επιλογή. Όταν λοιπόν βάζεις το δολάριο και μετά τον κωδικό του συγκεκριμένου αγαθού στο οποίο κάνεις trade, για παράδειγμα EUR για το ευρώ, άμεσα γίνεται. Κατηγοριοποιείται η πληροφορία σου και βγαίνει σε αυτό το site. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν τη συνδρομή στον δικό μου δημοσιογραφικό οργανισμό ή στο Bloomberg. Για παράδειγμα, ένα τερματικό Bloomberg που σου δείχνει όλες τις πληροφορίες της ημέρας σε πραγματικό χρόνο κοστίζει περίπου 2.000 δολάρια το μήνα. Αυτά είναι πάρα πολλά χρήματα. Όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν το Twitter για να παίρνουν πληροφορίες και για να παίρνουν τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Κάποιοι άλλοι απλώς θέλουν να καταλάβουν λίγο καλύτερα, να βλέπουν τι πιστεύουν οι ειδικοί. Και η λειτουργία της λίστας, του Twitter List, σε αυτή την περίπτωση, είναι πάρα πολύ καλή. Για παράδειγμα, ο Square Mile, ένας γνωστός χρήστης που ενεργοποιείται στην αγορά του Λονδίνου, έχει μία πάρα πολύ καλή λίστα για την αγορά συναλλάγματος. Εκεί αυτός ακολουθεί κάποιους followers που θεωρεί τους έχει κρίνει και θεωρεί ότι ξέρουν τι λένε, και άμεσα όλα αυτά κατηγοριοποιούνται, ξεχωρίζονται από τον θόρυβο που ενδεχομένως να υπάρχει πάνω στην πλατφόρμα. Κάποιοι άνθρωποι κάνουν μικρά λάθη. Για παράδειγμα, ο κύριος εδώ, ο γνωστός μας Herman, έχει απαιτήσει από το προσωπικό του, και αυτό το ξέρω, το γνωρίζω προσωπικά λόγω των πηγών μου, έχει απαιτήσει από το προσωπικό του να διαχειρίζεται ο ίδιος το λογαριασμό του Twitter. Με αποτέλεσμα, ο Herman, την ώρα που βλέπει τους πρωθυπουργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν μέσω τρομακτικής κρίσης, να κάνει tweet. Έχουμε βρει μία λύση για το ευρώ. Αυτό κινεί την αγορά του ευρωδολαρίου και δημιουργεί τεράστια υπερκέρδη για όσους κινούνται προς αγορά του ευρώ έναντι του δολαρίου. Λίγη ώρα μετά ο Herman το σβήνει το tweet. Γιατί έκανε λάθος. Τελικά δεν είχαν βρει τη λύση για το ευρώ και την αναζητούν ακόμα. Δυστυχώς όμως, τίποτα δεν είναι τέλειο. Κανένας κόσμος δεν είναι αγγελικά πλασμένος και σίγουρα όχι αυτός που έχει έντονο το στοιχείο της ανωνυμίας. Σας μίλησα νωρίτερα για μυστηριώδεις τύπους που δραστηριοποιούνται εκεί. Και έτσι, όταν χρησιμοποιείτε το Twitter και η αχαλήνωτη δύναμή του για την διάδοση φημολογιών, οι οποίες μπορεί να είναι και στερόβουλες, καθότι συζητάμε για μυθικά ποσά τα οποία παίζονται, μπορεί να συμβεί αυτό που βλέπετε εδώ. Εφιστώ την προσοχή σας στην πρώτη στήλη, στην τράπεζα Société Générale, η οποία είναι γνωστό ότι έχει κάποια προβλήματα και λόγω έκθεσης στην δική μας οικονομία. Στις 11 Αυγούστου, μία φήμη ξεκίνησε στο Twitter ότι η Société Générale καταραίει. Και αυτό ακριβώς συνέβη στη μετοχή της, μπορείτε να το δείτε. Βέβαια, ήταν μια κακή μέρα για όλες τις υπόλοιπες αγορές, αλλά ειδικά για τη Société Générale. Η Société Générale ξανακατέρευσε θεωρητικά στις 14 Σεπτεμβρίου. Ίσως να γνωρίζετε ότι η Société Générale δεν έχει καταρρεύσει ακόμα και μάλλον δεν πρόκειται να καταρρεύσει, γιατί θα τη σώσει η γαλλική κυβέρνηση. Αλλά βλέπετε πώς λειτουργούν οι φήμες. Η μετοχή εκείνη την ημέρα νομίζω έχασε περίπου 17% της αξίας της, αλλά κάποιοι έβγαλαν χρήματα από μία φήμη. Και το Twitter δυστυχώς, λόγω της φύσης του και λόγω της ανωνυμίας, μπορεί να χρησιμεύσει και γι' αυτό. Για να μαζέψω λίγο όλα αυτά που σας είπα. Μπορεί αυτή τη στιγμή να βρισκόμαστε σε μια δύσκολη συγκυρία και οι Έλληνες εδώ που βρισκόμαστε αυτή την αίθουσα, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Και ξαφνικά να καλούμαστε να καταλάβουμε πώς λειτουργεί κάτι το οποίο ανέκαθεν είχαμε την εντύπωση ότι έπρεπε να είμαστε εξειδικευμένοι για να το κατανοήσουμε. Ότι έπρεπε να έχουμε κάποιο πτυχίο στα χρηματοπιστωτικά ή χρηματοοικονομικά, ότι έπρεπε να είμαστε οικονομολόγοι. Ακούγαμε κάποια πράγματα, καταλαβαίναμε κάποια πράγματα ο καθένας όσο μπορούσε να ασχοληθεί. Και εξαρτώμασταν πάρα πολύ από τις πληροφορίες και την διάθεση για εξήγηση των δημοσιογράφων. Δεν έχει ο καθένας χρόνο μες τη μέρα του να ανοίξει το βιβλίο του Νούριελ Ρουμπίνι για να καταλάβει τι συνέβη το 2008, όταν έγινε η πρώτη φάση της οικονομικής κρίσης, την οποία ακόμα βιώνουμε.
Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχει ένας τρόπος να μπούμε σε αυτό το debate, να μπούμε σε αυτό το διάλογο, να κάνουμε ερωτήσεις και υπάρχουν άνθρωποι πραγματικά εκεί έξω που θα απαντήσουν. Θα απαντήσουν και θα εξηγήσουν. Θα εξηγήσουν, για παράδειγμα, τη διαφορά ανάμεσα στο ρυθμό της ανεργίας και στο ρυθμό του employment rate, που είναι δύο διαφορετικά πράγματα και επηρεάζουν αντίστοιχα εξίσου την αγορά εργασίας. Και να εξηγήσουν κυρίως γιατί αυτά τα spreads και γιατί αυτές οι κινήσεις και γιατί αυτή η βιαιότητα με την οποία έχει μπει η χρηματοπιστωτική αγορά στη ζωή τη δική σας και τη δική μου. Και συνάμα γίνεται μια, αν θέλετε, σχεδόν κομμουνιστική κίνηση πάνω στην αγορά της πληροφορίας, η οποία είναι τόσο ακριβή. Έχεις οργανισμούς, σαν τον οργανισμό για τον οποίο εργάζομαι εγώ, που πληρώνουν εκατομμύρια κάθε χρόνο σε μισθούς, σε ταξίδια, για να μπορούν να δημιουργούν πληροφορίες, αλλά τις χρεώνουν πολύ ακριβά. Και ξαφνικά αυτές οι πληροφορίες, με διαφορά λίγων δευτερολέπτων, μπορεί να έρχονται και στο δικό σας υπολογιστή, εάν το θέλετε. Αλλά σίγουρα υπάρχουν τρόποι. Και έτσι μειώνονται και οι δικαιολογίες για εμάς. Να λέμε ότι δεν ξέρω, αυτά τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Τα χρηματοπιστωτικά δεν τα καταλαβαίνω. Είναι μαθηματικά, δεν ξέρω. Κάτι λένε εκεί στην τηλεόραση, δεν καταλαβαίνω. Οι δικαιολογίες τελειώνουν. Το ζήτημα είναι πάρα πολύ απλό. Μπορείτε να το κάνετε κι εσείς και σας προτρέπω να το κάνετε. Και αν το κάνετε, ελπίζω να μπορούμε να συζητάμε μαζί εκεί. Ευχαριστώ πολύ.